Δήλωση διοργανώνεται σήμερα στην Αθηναϊκή Λέσχη, στην Αθήνα, και έχει και το αποτύπωμα ενός βολιώτη. Έχουμε δύο οικονομολόγους στην σημερινή μας εκπομπή. Είναι ο κύριος Πυθαγόρας Πετράτος και είναι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου του Γέιλ, ο κύριος Τεντ Μαλόκ ή Μαλό. Ακριβώς. Καλώς ήρθατε και οι δύο. Λοιπόν, να πούμε ότι ο κύριος Μάλο είναι πρόεδρος και CEO ενός παγκόσμιου think tank που έχει να κάνει με την ηγεσία, με τη διακυβέρνηση. Έρχεται με πολλές ιδιότητες γιατί έχει και πλούσιο συγγραφικό έργο γύρω από τα οικονομικά, αλλά όχι μόνο για αυτά. Πάμε να δούμε το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της εκδήλωσης και να ξεκινήσουμε και την κουβέντα μαζί του, κύριε Πετράτο. Έλατε. Καταρχήν σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς για την ανταπόκριση σε αυτή. Χαρά που φιλοξενούμε τον κύριο Τεντ Μάλοχ. Είναι πρόσκληση κυρίως μελών της Αθηναϊκής Λέσχης, που ενδιαφέρονται να μάθουν την άποψη του καινού της κυβέρνησης, της Αμερικανικής κυβέρνησης. Ο κύριος Τεντ Μάλοχ έχει πολυετή εμπειρία σαν διπλωμάτης και είναι και φίλος της Ελλάδας, σε σχέση με τα κλασικά θέματα και είναι χαρά μας που έρχεται στη χώρα μας. Εγώ το ξέρω από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στο οποίο ήμασταν συνάδελφοι και μπορείτε να το ρωτήσετε σχετικά με τις απόψεις του για πάρα πολλά θέματα. Έχει ένα πολύ ευρύ πορτφόλιο. Mr. Maloch, you must know that Pythagoras admires you a lot and he spreads all this enthusiasm to all of us. You have to know that. Λοιπόν, πάμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση στην Αμερική, αφού αυτό θα μεταφέρει σήμερα στο κοινό του ο καθηγητής. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς αποτυπώνεται σχεδόν ένα χρόνο, είναι ένα χρόνο και κάτι από την εκλογή Τραμπ, αλλά δεν έχουμε ακόμη κλείσει χρόνο από την ανάληψη επισήμως της εξουσίας Τραμπ. Ελάτε, κύριε Πετράτο. It's about the first question is about the Trump administration. There is 1 year on Trump administration. So how do you describe that? What is your feeling about the Trump administration? Well, I was part of the Trump campaign, so in some ways I have an insider's view about how he got elected. I have not been part of the administration in any formal way, but I've been a supporter over the last year, and I think that his popularity in the base of the Republican Party remains very strong. He's operating in a period of great resistance from the Democrat Party, from the left of the political perspective and spectrum in the American politics. He's been battling a very, very vigilant media who is opposed to almost everything he does. And I think he has accomplished a great deal, even in the first year. So if you go down his list of what he was hoping to achieve, he's probably achieved maybe 50 or 60% of the things that he said he would do. He's appointed a conservative to the Supreme Court. He's passed new tax legislation. He's trying to abolish, has not yet successfully abolished, but will abolish the Obama tax, the Obama health system, and he's basically started to deregulate the economy in such a way that it can perform admirably. So we see that result already. So the stock market is at an all-time high, unemployment is at an all-time low, investor confidence has grown enormously over the course of the year, and I would say with the new tax package that will come in before Christmas, which he will sign into law, we will see the economy grow, which is the whole impetus, at over 3%, maybe as much as 4% a year. So it's a very exciting time. I interrupt you because we have to translate. Give us a moment to translate. Ωστόσο, βέβαια, επειδή αποτιμάσε 50-60% να έχει κάνει από αυτά που σχεδίαζε ο Τραμπ,
να του βάλουμε και ως επόμενο ερώτημα, αφού μας κάνατε τη μετάφραση, κύριε Πετράτο, ότι οι δημοκρατικοί λένε πως είμαστε στο μηδέν, δεν έχει κάνει τίποτα σε αυτούς τους 11 μήνες της διακυβέρνησης. Αλλάτε. Ο κύριος Μάλοχ είπε ότι είχε πολύ καλή γνώση και ήταν υποστηριχτής της καμπάνιας του Πρόεδρου της Αμερικής, του κύριου Τραμπ. Δεν έχει πολιτική ανάμειξη, αλλά εν συντομία και μια ελεύθερη μετάφραση αυτά που γίνεται, το 50% που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ έχει μια λίστα, το έχει κάνει. Ένα από τα σημαντικά πράγματα που έχουν γίνει είναι το φορολογικό, που μάλιστα πέρασε τις προηγούμενες μέρες, και είναι κάποιες λεπτομέρειες να αποφασιστούν. Έχει διορίσει, υπάρχουν αρκετοί διορισμοί σε διαφορετικές θέσεις. Έχει και πάρα πολύ υποστήριξη από τη βάση των Ρεπουμπλικάνων με αυτά που έχει κάνει. Μάλιστα. Ωστόσο, πάμε να δούμε την αντίδραση των Δημοκρατικών που λένε ότι ο απολογισμός είναι μηδέν σε αυτόν τον ένα χρόνο περίπου. The next question is, the Democrats say that actually what has been done is zero. Well, we have a great polarization in the American political reality these days. Some decades ago, we used to have a bipartisan relationship where the parties would work together. Today, and I would say actually over the last 8, maybe even 12 or 15 years, the parties are no longer cooperating. There are great antagonism with each other, so that even when it came to passing the tax legislation, there was no Democrat support for the program put forward by the Republicans. So we have a great antagonism today in American politics between the left and the right. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Υπάρχει ένας μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ δημοκρατικών και ρεπουμπλικάνων. Υπάρχουν διαφορές και υπάρχουν και μάλιστα οδηγούνται στα άκρα οι ψηφοφόροι. Και επομένως, δεν υπάρχει ένας γόνιμος διάλογος. Αυτός ο διάλογος φάνηκε και ιδίως με τα καινούργια φορολογικά μέτρα, τα οποία δεν τα καταψήφισαν οι δημοκρατικοί. Μάλιστα. Τι θα κάνει με τους μετανάστες ο Τραμπ? Έχει ξανανοίξει τα χαρτιά του ή παραμένουν σε μια γκρίζα ζώνη? Δηλαδή, έχουμε επανασχεδιασμό? Τι γίνεται? What about the immigration policy? Do we know what's going to happen? Oh, we definitely have a very clear indication what Trump's policies are in foreign policy. And when it comes to immigration, he is going to secure our borders. He's going to restrict the inflow of immigrants from certain dangerous countries which cannot be vetted. And he's going to begin to both police and probably build a wall along the southern border with Mexico, where, of course, we've had a long-standing problem of illegal immigration. So you see all these things, frankly, changing within the first 12 months of the Trump administration. The other significant thing, of course, that's happened in foreign policy is that he has, with the cooperation of other allies, witnessed now the complete defeat of ISIS in Syria. Υπάρχει κάποια πολιτική σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της Αμερικής. Θα υπάρξει έλεγχος στα σύνορα. Επίσης, σχεδιάζεται να χτιστεί το τείχος όπως έχει προαναγγελθεί. Και ιδίως στα σύνορα με το Μεξικό, που υπάρχουν πάρα πολλοί παράνομοι μετανάστες. Πάντως, επίσης, αυτό έχει και σχέση με το ISIS, με το Ισλαμικό κράτος, το οποίο αποτελεί ένα κίνδυνο. Αυτό πάντως που έχει πετύχει με την εξωτερική του πολιτική ο Τραμπ είναι να βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή και με μια Ευρώπη, επειδή βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος σήμερα ο καθηγητής, να αντιδρά.
να λέει πως εμείς ποτέ δεν υποστηρίξαμε αυτό που πάει να κάνει τώρα η Αμερική, δηλαδή να ορίσει την Ιερουσαλήμ ως την πρωτεύουσα του Ισραήλ. The question is about Jerusalem and how what are the policies and how the Europeans react to that. Well, we have witnessed, of course, the 70th anniversary of the existence of the state of Israel this year. America has always been a very, very strong supporter of Israel as a democratic nation, as an ally, as a free economy in the Middle East. We have defended it during its numerous wars and supported it economically. For the last 30 years, it has been American policy, both on the Democrat and on the Republican side, to agree to the movement of the capital of Israel to, of course, the city of Jerusalem. It was always postponed for any number of reasons, security reasons, questions of conflict, questions of costs, and frankly, even Trump's advisors suggested that he postpone that movement in the present period, but he made the decision almost unilaterally and himself last week to agree to the American policy to move that capital to Jerusalem. So now we'll have to see what the consequences are, but it has always been American stated policy. Εν συντομία, η Αμερική, το κράτος του Ισραήλ γιόρτασε τα 70 χρόνια του. Η Αμερική είναι σύμμαχος του κράτους του Ισραήλ, την το έχει υποστηρίξει σε πολέμους και σε πολλές άλλες καταστάσεις. Επίσης, τα τελευταία 30 χρόνια είναι πολιτική της Αμερικής, η Ιερουσαλήμ να αναγνωριστεί σαν πρωτεύουσα. Κανένα προηγούμενο administration δεν το έκανε αυτό. Ο πρόεδρος Τραμπ πήρε την απόφαση αυτό τελικά να το κάνει την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις, και εγώ αναρωτιέμαι αφελώς για να κλείσουμε με αυτό το θέμα και γενικώς την κουβέντα μας. Η Παλαιστίνη δεν πρέπει να αποκτήσει υπόσταση, δεν πρέπει να έχουμε Παλαιστινιακό κράτος. Τι λέει ο κύριος Μάλοκ? The next question is about the Palestinian state. What do you think about that? So do we have a Palestinian state? Well, it seems uncertain to me whether there will be a one-state or a two-state solution. I think that President Trump and his advisors have recently said with the Israelis that that is a question of negotiation. And whereas in the past, everyone more or less assumed at some point in time there would be a two-state solution, I think today that's an open question. And some people believe it's probable or even possible that there would be a one-state solution, that the Palestinians would be a minority within the state of Israel. Πάλι σε ελεύθερη μετάφραση, υπάρχουν δύο λύσεις, το ενός κράτου και των δύο κρατών. Αυτή τη στιγμή δεν τίθεται τόσο πολύ το θέμα των δύο ξεχωριστών κρατών. Κυρίως η λύση που προωθείται είναι ενός κράτους και η Παλαιστίνη να είναι μία μειονότητα μέσα στο Ισραήλ. Λοιπόν, απλώς θυμίστε όταν θα κλείσουμε την κάμερα ότι εμείς έχουμε υποφέρει με τη λύση του ενός ή των δύο κρατών στην Κύπρο. Ευχαριστούμε θερμά και τον καθηγητή και εσάς, κύριε Πετράτο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία στην απόψινή εκδήλωση στην Αθηναϊκή Λέσχη. Γεια σας. Σας ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.